Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλτάκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Προφανώς αυτό που είπα τώρα εγώ το έχετε ακούσει από τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες, έτσι, ότι είστε γουρλής και τα λοιπά, με το που αναλάβατε η εθνική μας ομάδα, ας πούμε, 4-4. Νομίζω ότι γουρλής είναι ο Πογέτη και όλοι οι παίκτες που παίξανε. Αυτό νομίζω. Ότι αν είμαι εγώ γουρλής, τότε ο Πογέτη είναι. Εντάξει, να μην δεν είναι μόνο ικανός ο προπονητής, είναι και γουρλής από πάνω. Να μην πούμε και ένα καλό λόγο για τον πρόεδρο. Η πρόεδρος συνήθως τρώνε το ξεφωνητό. Τώρα είναι ευκαιρία. Που ξέρετε τι θα γίνει σε λίγο. Γι' αυτό τώρα μαζέψτε τα αυτά εδώ, τους καρπούς, και μετά βλέπουμε. Να σας πω, εγώ ξέρω τι θα γίνει σε λίγο, γιατί θα πάμε ακόμα καλύτερα. Η εθνική ομάδα μιλάω. Ναι, για την εθνική ομάδα, ναι. Αλλά άμα δεν πάμε καλά στα υπόλοιπα. Ακόμα καλύτερα θα πάμε. Άμα δεν πάμε εδώ, άμα κανένα διαιτητής σφυρίξει ανάποδα, σας βλέπω κρεμασμένο στα μάτια. Άμα ο διαιτητής σφυρίξει ανάποδα, να ασχολείται η Λίγκα. Η ΕΠΟ δεν θα ασχολείται, το έχω πει πολλές φορές. Η ΕΠΟ δεν θα ασχολείται με τα ανάποδα πλάγια out. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία θα ασχολείται με ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και εθνική ομάδα. Υπάρχει Λίγκα να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και να τα λύσει. Δεν είναι δικό μου θέμα. Τώρα μου βγαίνετε από δεξιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί εγώ ξέρω ότι έγινε θέμα η διαιτησία και να την πάρουμε εμείς και τι θέλει ο Μπαλτάκος με τη διαιτησία και τα λοιπά. Προεκλογικά. Μια στιγμή. Όχι, δεν είπα αυτό. Τι? Εγώ είπα ότι η διαιτησία σε όλη την Ευρώπη ανήκει στις ομοσπονδίες. Ακόμα και στις χώρες που έχουν επαγγελματική διαιτησία, που είναι 9, και σε αυτές τις χώρες η ομοσπονδία το έκανε και η ομοσπονδία εποπτεύει. Αυτό λοιπόν που είπα, ναι, είναι ότι η διαιτησία, εάν είναι να γίνει επαγγελματική, δεν θα γίνει επειδή το θέλει ή το αποφασίζει ο Υπουργός, θα το αποφασίσει η ΕΠΟ. Η διαιτησία θα επιστρέψει στην ΕΠΟ κανονικότατα και η ΕΠΟ θα αποφασίσει αν θα γίνει φέτος επαγγελματική, αν δεν θα γίνει, ποιος θα την ελέγχει, αν θα πάει στη Λίγκα, αν θα πάει σε άλλο φορέα. Αυτό είπα. Δεν έχει λόγο η ΕΠΟ να πάρει τη διαιτησία και να ασχολείται με τα κόρνερ. Δεν είναι αυτό λογικό. Κάναμε τα κόρνερ. Αυτό λοιπόν υπάρχει, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει VAR και για τα πέναλτι και για το offside πλέον υπάρχει VAR. Υπάρχει τεχνολογία. Τώρα... Ακόμα περισσότερο. Δεν είναι δουλειά της ΕΠΟ αυτό. Εγώ είπα κάτι άλλο. Ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η κυριαρχία της ΕΠΟ, ναι, και το κύρος της ΕΠΟ. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να σέβονται όλη την ΕΠΟ, να σέβονται την εθνική ομάδα. Και για να γίνει αυτό επίσης θα πρέπει η διαιτησία να αποφασιστεί από την ΕΠΟ που θα πάει. Όχι από το Υπουργείο. Αυτό είπα. Ναι. Εκεί όμως υπάρχουν αντιδράσεις για αυτό που είπατε. Τώρα, όταν πιάνεστε. Και τι να κάνουμε. Όταν πιάνεστε με το Υπουργείο, εκεί λίγο έχουμε ένα θεματάκι, καταλαβαίνω. Εντάξει, και τι να κάνουμε. Δεν ξέρω. Και τι να κάνουμε. Πότε θα συναντηθείτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Πότε θα συναντηθείτε με τον κύριο Αβγιανάκη. Αυτή θα είναι η δυσάρα. Να συναντηθώ με τον κύριο Αβγιανάκη. Ναι. Γιατί έχω κάποιο λόγο να συναντηθώ με τον κύριο Αβγιανάκη. Πώς, Υπουργός Αθλητισμού είναι, δεν έχετε λόγο. Το Σύνταγμα λέει ότι εποπτεύει το κράτος, δεν διοικεί. Εδώ λοιπόν έχουμε την ΕΠΟ και η ΕΠΟ διοικεί το ποδόσφαιρο. Αν απαιτηθεί κάποια στιγμή να γίνει διασυνάντηση, θα είναι για λόγους εποπτείας, όχι για λόγους διοίκησης. Ναι, δηλαδή... Το Σύνταγμα είναι σαφές. Σαφές είναι. Είναι σαφές. Με εντυπωσιάζει ο τρόπος που τοποθετήσετε τώρα για τον κύριο Αβγιανάκη. Όχι, ξέρω πώς. Μα είναι δεν λέω κάτι για τον Αβγιανάκη. Μα δεν είπα κάτι για τον Αβγιανάκη. Εγώ λέω το Σύνταγμα. Όχι, λέω να συναντηθείτε με τον κύριο Αβγιανάκη. Αυτά. Και σας φάνηκε σαν ανέκδοτο αυτό που είπα. Δηλαδή δεν είναι λογικό να συναντηθεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Αθλητισμού να συζητήσουν για τον. Όχι. Λογικό. Το λογικό είναι να συναντηθεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ναι, με τον πρόεδρο της UEFA και της FIFA. Γιατί είμαστε μέλη της UEFA και της FIFA. Συμφωνώ. Με αυτούς βεβαίως και είναι λογικό και πρέπει να συναντηθούμε γιατί εκεί έχουμε μια κάποια σχέση υπαγωγής. Όπως οι ενώσεις ποδοσφαιρικές είναι μέλη της ΕΠΟ και ψηφίζουν για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, έτσι ακριβώς και η ΕΠΟ είναι μέλος της UEFA και της FIFA και συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις αυτών των διεθνών φορέων. Εκεί βεβαίως και πρέπει να συναντηθούμε γιατί θα υπάρξει συνεργασία σε όλα τα πεδία. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω λόγο να γίνει κάποια συνάντηση με τον Υπουργό. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να γίνει αυτό. Α, εντάξει. Okay, έτσι μου βγήκε, αλλά αυτό που. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Ναι. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Αλλά η απάντηση είναι ότι. Ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω λόγο να γίνει τη συνάντηση, διότι δεν υπάρχει και αντικείμενο. Σας είπα και πριν. Το Σύνταγμα είναι σαφές. Η πολιτεία έχει εποπτεία. Δεν έχει διοίκηση στο θέμα του ποδοσφαίρου. Επίσης. Η ΕΠΟ είναι σωματείο. Άρα έχει μια σωματιακή αυτονομία. Και αυτό το λέει το Σύνταγμα. Τα σωματεία έχουν αυτονομία. Ναι. Δεν βλέπω λοιπόν κάποιο λόγο. Δεν το λέω με κακότητα αυτό, δεν το λέω επιθετικά. Δεν είναι μια στάση εχθρική, μια στάση
συγκρουσιακή. Απλώς δεν βλέπω αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο. Ναι. Δεν είναι θέμα σύγκρουσης, γιατί γράφουν διάφοροι συγκρούεται κανένα. Μα δεν συγκρούμε κανένα. Δεν συγκρούμε, ούτε έχω λόγο να συγκρουστώ με κανέναν. Είναι δρόμοι παράλληλοι. Παράλληλοι. Δεν τέμνονται. Δεν τέμνονται ποτέ. Τέμνονται όταν υπάρχει θέμα εποπτείας. Όταν δηλαδή η κυβέρνηση πει ότι εγώ θέλω να ασκήσω τα δικαιώματά μου εποπτείας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Που αυτό έχει δικαίωμα να το κάνει. Γιατί παραλαμβάνω για πολιτιστή φορά το Σύνταγμα. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα εποπτείας, πολύ ευχαρίστως. Θα σεβαστούμε το Σύνταγμα και θα γίνει συνάντηση να δούμε για ποιο λόγο θέλει και τι ακριβώς θέλει να εποπτεύσει ο Υπουργός. Αυτό ναι. Αλλά για θέματα διοίκησης, οργάνωσης της ΕΠΟ, διαιτησίας και όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση ο Υπουργός. Γιατί υπήρχαν παρεμβάσεις τα προηγούμενα χρόνια και το λέτε τόσο έντονα αυτό? Όχι, υπήρχαν, ναι. Τι παρεμβάσεις? Από την πολιτεία στην Ομοσπονδία. Από τότε που θυμάμαι εγώ την ΕΠΟ, η πολιτεία προσπαθεί να παρέμβει. Από δεκαετία του 90 ακόμα. Όλες οι κυβερνήσεις, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση μόνο. Όλες οι κυβερνήσεις και σε πολλές χώρες, δεν μόνο στην Ελλάδα. Θέλουν να παρέμβουν γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα ευρύ λαϊκό κοινωνικό κίνημα. Έχει πολιτική σημασία φυσικά γιατί κινητοποιεί πολύ κόσμο. Ναι. Αυτό ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν κάποιες γραμμές, τις οποίες ποιος τις θέτει? Το Σύνταγμα. Γι' αυτό η χώρα έχει Σύνταγμα. Ποιος είναι ο λόγος? Αλλιώς θα ήταν ασύνταχτη χώρα. Ασύνταχτη. Καθένας θα έκανε ό,τι γουστάρει. Δεν είναι έτσι. Τα λέτε καλά, σας βοηθάει και η θέση σας και οι σπουδές σας και η πείρα σας βοηθούν σε αυτά, έτσι να τα θέτετε σωστά, στη σωστή τους βάση. Ναι, μου αρέσει, μου αρέσει. Λοιπόν, τώρα από την ημέρα που αναλάβατε και επίσημα δέχεστε τηλεφωνήματα, έτσι, συγχαρητήρια από όλους τους μεγάλους. Κυρίως, αυτοί είναι που φωνάζουν περισσότερο, γι' αυτό τους ξεχωρίζω, ας πούμε, κάνω αυτό το διαχωρισμό. Θα σας πω και πάλι... Πάλι επικαλούμε το Σύνταγμα και επιμένω πολύ σε αυτό. Το Σύνταγμα λέει οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Ποιοι μεγάλοι? Όλες οι ομάδες έχουν ίσα δικαιώματα και όλες οι ομάδες παίζουν μπάλα. Και οι μεγάλοι δεν μπορούν να παίξουν μόνοι τους. Χρειάζονται και τους λεγόμενους μικρούς. Ναι, αλλά οι μεγάλοι σηκώνουν τη σκόνη. Δεν θα γίνει διάκριση. Οι μεγάλοι σηκώνουν τη σκόνη, κύριε Παλτάκο. Όχι οι μικροί. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν οι μικροί. Εννοείται αυτό. Αυτό λοιπόν. Καθήκον της Ομοσπονδίας είναι να εξομαλύνει αυτές τις διαφορές και να ακούει τους πάντες, όχι μόνο τους μεγάλους. Αλήθεια λέτε και συμφωνώ 100%. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει η δομή του ελληνικού πρωταθλήματος, μιας και συζητάμε για μεγάλους και μικρούς τώρα? Να γίνει πιο ανταγωνιστικό με κάποιο τρόπο. Ναι. Ασφαλώς ναι, γιατί αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα δεν είναι ανταγωνιστικό. Δηλαδή υπάρχουν διαφορές 10-1, ίσως και παραπάνω, μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου. Αποτέλεσμα, ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, αγωνιζόμενες σε ένα πρωτάθλημα μη ανταγωνιστικό, να μην μπορούν να ανταγωνιστούν ίσης αξίας ομάδες από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Ναι, έτσι είναι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Αν μπορούσατε εσείς να το αλλάξετε αυτό την επόμενη, την αύριο ας πούμε, τι αλλαγή θα κάνατε έτσι σημαντική? Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω, διότι είμαι στην ΕΠΟ ουσιαστικά πρώτη μέρα. Τις προηγούμενες μέρες ταξίδευα. Κόσοβο, Βόλο και Βόλο. Δεν είμαι έτοιμος. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε ένα μήνα. Τώρα δεν μπορώ. Ακόμα δεν είμαι τόσο έτοιμος. Ο κύριος Κλάτεμπεργκ μένει κανονικά? Ούτε αυτό μπορώ να απαντήσω. Γιατί όπως σας είπα, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ουσιαστικά έρχομαι στην ΕΠΟ λόγω των ταξιδιών. Ναι. Άρα πρέπει να ενημερωθώ. Δεν ξέρω καλά-καλά τι ισχύει. Εντάξει, να το να θέσω. Να τη φτιάξω λίγο, να βάλω και λίγη γαρνιτούρα. Εσείς έχετε καλή άποψη για τον κύριο Κλάτεμπεργκ? Θα θέλατε να συνεχίσει να έχει αυτό το ρόλο που είχε και τα προηγούμενα χρόνια? Τον προηγούμενο χρόνο, ας πούμε. Δεν έχω άποψη για τον κύριο Κλάτεμπεργκ, ούτε καλή ούτε κακή, γιατί δεν έχω άποψη. Δεν ξέρω. Πρέπει να ενημερωθώ. Πρέπει να δω πόσοι ξένοι διαιτητές χρησιμοποιήθηκαν. Αυτοί οι ξένοι διαιτητές τι απέδωσαν, αν υπήρχαν παράπονα, αν υπάρχει παραγωγή νέων Ελλήνων διαιτητών, γιατί η Επιτροπή, η ξένη Επιτροπή, σκοπό έχει να προετοιμάσει την επάνωδο των Ελλήνων διαιτητών στον πρώτο ρόλο και στην πρώτη θέση και να πάψει να υπάρχει Επιτροπή. Άρα λοιπόν, για να κρίνεις τον ξένο αρχιδητή, πρέπει πρώτα απ' όλα, όχι να κρίνεις τι έγινε με έναν Σλοβάκο ή έναν Σλοβαίνο ή έναν Ούγγρο που ήρθε στο ντέρμπι, αυτό έχει μικρή σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι τι έχει κάνει για να προετοιμάσει την επόμενη μέρα που θα είναι ελληνική. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Α, εντάξει. Δηλαδή, και πάλι. Βλέπετε... Σε ένα μήνα θα είμαι. Okay. Βλέπετε δηλαδή ένα μέλλον με μόνο Έλληνες διαιτητές στο πρωτάθλημα? Ασφαλώς ναι. Μάλιστα. Ασφαλώς ωραία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, χτυπάνε τα τηλέφωνα, σας αφήνω κύριε Παλτάκο. Ναι, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.